εκτός από την αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Τουρκίας και της Συρίας από τους σεισμούς, εκτός από την έμπρακτη στήριξη και εκδήλωση αυτής της αλληλεγγύης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητά και με απέτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση την άρση του εμπάργκο στη Συρία για να μπορέσει η ανθρωπιστική βοήθεια να κατευθυνθεί χωρίς εμπόδια στους πληγέντες από τους σεισμούς. Και ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε τις τεράστιες ευθύνες, τις εγκληματικές ευθύνες που είχαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και η σημερινή κυβέρνηση, γιατί στη χώρα μας, μια σεισμογενή περιοχή, δεν έχουν επαρθεί μέτρα ολοκληρωμένης αντισεισμικής θωράκισης στη χώρα μας. Και έχουν τεράστιες ευθύνες. Γιατί? Γιατί υλοποιούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προκρούστια λογική του κόστους ωφέλους. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, πρέπει εκτός των άλλων στο επίκεντρο της πάλης να βρεθούν και αυτά, όπως επίσης ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα όλων των καλλιτεχνών και τη νέα του συγκέντρωση και απεργία ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, ενάντια συνολικά στις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο να ισοπεδωθούν τα πτυχία και οι σπουδές τους, στο να ισοπεδωθούν τα δικαιώματά τους και οι μισθοί τους. Σε μια πολιτική συνολικά διαχρονική, η οποία εμπορευματοποιεί τον πολιτισμό, σε μια πολιτική της κυβέρνησης της σημερινής, που κάνει ένα βήμα παραπέρα θέλοντας να μετατρέψει τα μουσεία σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω εμπορευματοποίηση, αλλά ακόμη και για την ιδιωτικοποίησή τους μέσα από διάφορες μορφές. Θα σταθώ στην παρέμβασή μου, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα στο θέμα που απασχολεί κατά κύριο λόγο τη σημερινή συνεδρίαση, μια και στο νομοσχέδιο, το οποίο είναι ενταγμένη συγκεκριμένη τροπολογία, το ανέπτυξε αναλυτικά τις επιπτώσεις ο εισηγητής μας, ο σύντροφος ο Δελής. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, καταρχάς, να αποκαταστήσουμε ορισμένα ζητήματα. Οι ναζιστικές οργανώσεις, τα κόμματα και τα φασιστικά αποτελούν παιδί του συστήματος. Δεν είναι παραπέδι. Είναι το ίδιο συστημικά κόμματα όσο είστε κι εσείς. Καταρχάς, ιστορικά να το δούμε. Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία? Δεν το βοήθησαν πρώτα και κύρια και τον έσπρωξαν οι ηθήνοντες κύκλοι τότε της Αγγλίας και της Γαλλίας με την ανοχή και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί κινόταν από τη βαθιά τους έχθρα και εχθρότητα προς την Σοβιετική Ένωση, τη χώρα τότε του σοσιαλισμού. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, επί 5 χρόνια πριν από τον πόλεμο, συστηματικά βοηθούσαν τον Χίτλερ με τη μέθοδο της επωνομαζόμενης πολιτική του κατευνασμού, για να προετοιμάσει ακριβώς την καταστροφή του 39-45. Αλήθεια, δεν βοήθησε το Χίτλερ ο Χέρνι Φόρντ, ο μεγάλος Αμερικάνος βιομήχανος? Ήταν χρηματοδότης του ναζιστικού κόμματος. Δεν βοήθησε το Χίτλερ η μεγάλη βιομηχανία, η τεράστια βιομηχανία της Thyssen, η οποία είναι κρατεά χαλιβουργία στη Γερμανία. Μάλιστα, ένας από τους Thyssen, ο Fritz Thyssen, αποτέλεσε και μέλος του ναζιστικού κόμματος. Οι Γερμανοί βιομήχανοι συνολικά βοήθησαν τον Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Η τράπεζα της Αγγλίας, μάλιστα, όταν εισέβαλε η Γερμανία στην Τσεχία, μετέφερε το χρυσό που διακρατούσε της Τσεχίας σε γερμανικά συμφερόντων τράπεζες, για να χρηματοδοτηθεί ακριβώς η Γερμανία και πολλοί άλλοι. Αυτοί, λοιπόν, ήταν οι χρηματοδότες και αυτοί οι οποίοι στήριξαν τον Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Το ίδιο το σύστημα. Και ποιος αλήθεια συνέτριψε τον Χίτλερ? Το Χίτλερ το συνέτριψε ο κόκκινος στρατός, με τη συμβολική, μάλιστα, ενέργεια να υψώσει ο σοβιετικός στρατιώτης
τη σημαία με το σφυροδρέ πάνω στο Ράιχστατ. Και από τότε ξεκίνησε η προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας. Φτάνοντας μάλιστα στο σημείο η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο επίσημος αναθεωρητής αυτής της ιστορίας. Με ποιο τρόπο? Όταν τη μέρα συντριβής του φασισμού και ναζισμού τη μετανόμασε σε μέρα της Ευρώπης. Τόσο απλά. Γιατί ακριβώς δεν θέλουν αυτά να εκφράζονται. Όταν έβγαλε η ίδια ως επίσημη θεωρία, την ανιστόρητη θεωρία και αντιεπιστημονική θεωρία των δύο άκρων. Από τη μια μεριά δηλαδή ο ναζισμός και από την άλλη ο κομμουνισμός. Και επί της ουσίας και σήμερα η ίδια τα κόμματα αυτά, τα νεοναζιστικά και νεοφασιστικά κόμματα δεν αποτελούν χρήσιμους στυλοβάτες του συστήματος. Δεν αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ναζί Ουκρανούς για το πραξικόπημα στο Μεϊντάν. Ή άλλα κόμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χρυσή Αυγή δεν αποτελούσε επί της ουσίας τον εγκληματικό βραχίωνα του κεφαλαίου του συστήματος. Επί της ουσίας εκδηλώνοντας με κάθε τρόπο, ακόμη και με βία, το μίσο της ενάντια στους εργαζόμενους, ενάντια στους συνδικαλιστές, ενάντια στην ταξική πάλι και στους μετανάστες. Δεν ήταν η Χρυσή Αυγή που έφτιαχνε στο πέραμα δουλεμπορικά γραφεία, πουλώντας φτηνούς, πάμφθινους εργαζόμενους και χωρίς δικαιώματα στην αυτεργατική ζώνη, στην αφρικοεπισκευαστική ζώνη. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν μια σειρά εκδηλώσεις αυτής της αναθεώρησης της ιστορίας. Από τη μια μεριά είναι η προσπάθεια την οποία έκανε χθες, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης να συκοφαντήσει το ρόλο του ΕΑΜ, το χαρακτήρα του και τη δράση του απέναντι στους Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους κατακτητές, τους Ναζί και τους φασίστες. Αλλά και από την άλλη μεριά είναι και η ίδια στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που προσέξτε, δεν προσπαθεί να καπηλευθεί, κύριε Γεωργιάδη, το ΕΑΜ. Κακοποιεί την ιστορία του ΕΑΜ. Και κακοποιεί την ιστορία του ΕΑΜ με πολλαπλούς τρόπους. Όταν στην ίδια συγκέντρωση, εκτός από τον ύμνο του ΕΑΜ, εκθίαζε και τον Γιώργο Παπανδρέου, το γέρο, ο οποίος ήταν εχθρός του ΕΑΜ. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας συναντιέται, για παράδειγμα, στην Καστοριά, με τους κατεξοχήν κομμουνιστοφάγους και διοργανωτές των εκδηλώσεων μίσους στο Γράμμο και στο Βίτσι. Έγινε αυτό και σε επίσημη συνάντηση, σε επίσημη συνάντηση μαζί με τη βουλευτή σας. Όταν μαζί με τη βουλευτή σας έγινε η συνάντηση, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν και δελτία τύπου και δεν υπήρξε καμία διάψευση. Μη διαμαρτύρεστε λοιπόν. Όταν δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ ακροδεξιό μόρφωμα, που το νομιμοποιήσατε, νέες αμερικάνικες βάσεις στη χώρα μας. Αλήθεια, τι σχέση έχει η ισχυροποίηση του αμερικάνικου υπεριαλισμού με τον αγώνα των νεαμητών? Όταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, μιλάει για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ή και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα την αποδοχή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του κατάπτυσης του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σιδηρούν παραπέτασμα. Άρα αυτά όλα είναι μια αλληλουχίες ζητημάτων που κακοποιούν κυριολεκτικά την ιστορική προσφορά του ΕΑΜ και συνολικά της πάλης του λαού μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Γεωργιάδη, δεν θέλει να καπηλευτεί και δεν καπηλεύεται τον αγώνα του ΕΑΜ, ούτε θέλουμε να μονοπολίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αντίθετα, αυτό το οποίο αναδεικνύουμε είναι ότι ο αγώνας αυτός, ο οποίος στο ΕΑΜ συμμετείχαν ευρύτερα λαϊκά στρώματα, υπήρξε ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής στο ΚΚΕ σε αυτόν τον αγώνα. Δεν δηλαδή μονοπολούμε την πάλη και την παρέμβαση του λαού μας. Επίσης, θεωρούμε ότι με όλα αυτά τα μέτρα και με τη συγκεκριμένη διάταξη και τη διαπάλη που βρήκε μάλιστα
ο Γιάννης ο Γιώκας αναφέρθηκε αναλυτικά. Δεν αντιμετωπίζεται η δράση των ναζιστικών και φασιστικών οργανώσεων. Και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά αντίθετα ανοίγει και επικίνδυνους δρόμους. Γιατί τόσο η δικιά σας πρωτοβουλία, με τις όποιες διορθώσεις έγιναν στην πορεία, όσο και η διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τι αποδέχεται? Αποδέχεται και αξιοποιεί τον τρόμο νόμο. Αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό κατασκεύασμα, το οποίο επί της ουσίας ποινικοποιεί μορφές της πάλης του λαϊκού παράγοντα. Και αναφέρθηκα συγκεκριμένα παραδείγματα. Η κατάληψη δημοσίων κτηρίων και η παρεμπόδιση της λειτουργίας, η παρεμπόδιση των αστικών συγκοινωνιών, η κατάληψη δρόμων σιδηροδρομικών σταθμών. Όλες αυτές τις μορφές τις ποινικοποιεί και πολλές ακόμη, που είναι μορφές πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ποινικοποιεί αυτό το πλαίσιο, το ριζοσπαστισμό. Στρέφεται δηλαδή επί της ουσίας ενάντια στο λαό που αγωνίζεται, ενάντια στη νεολαία που αγωνίζεται και προσπαθεί ακριβώς να εγκλωβίσει επικίνδυνους δρόμους αυτές τις μορφές πάλης. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι με βάση αυτό το νομοθετικό κατασκεύασμα, το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύονται τα κομμουνιστικά κόμματα, οι κομμουνιστικές νεολαίες και η χρήση συμβόλων με το σφυρί και το δρεπάνι. Και κύριε Λοβέρδο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν φοβάται από αυτές τις διατάξεις. Άλλωστε, η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι κάτω από την πάλη του ΚΚΕ. Δεκαετίες. Και κάτω από τους δεσμούς αίματος, το οποίο έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα με ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Αλλά τι θέλουμε να δείξουμε με αυτή μας τη στάση? Θέλουμε ακριβώς να αναδείξουμε τις συνέπειες και να προειδοποιήσουμε το εργατικό λαϊκό κίνημα ότι με τέτοιου είδους διατάξεις μπαίνουν στο στόχαστρο μορφές πάλης της εργατικής τάξης και του λαϊκού κινήματος. Και από αυτή την άποψη, εμείς θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σας και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων σχετικά με τη δράση της Χρυσής Αυγής, με τη δράση νεοναζιστικών, φασιστικών και ακροδεξιών οργανώσεων. Άλλωστε, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ΠΑΣΟΚ με το ΛΑΟΣ έχει συνεργαστεί. Και επί της ουσίας είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον όταν ενισχύεται με κάθε τρόπο το αστικό κράτος για να αντιμετωπίσει τον εχθρό λαό με τις δυνάμεις καταστολής, με τους τρομονόμους, με τις παρακολουθήσεις τις προληπτικές μέσω των υποκλοπών. Όταν επιχειρείται με κάθε τρόπο να βγάλετε λάδι την αστική δημοκρατία, αυτή ακριβώς που τρέφει το αυγό του φιδιού, γιατί μέσα από τον κόρφο της αστικής δημοκρατίας γεννιούνται τα ναζιστικά και φασιστικά κόμματα, να βγάλετε λάδι τη δημοκρατία των λόμπι, να βγάλετε λάδι επί της ουσίας τη δικτακτορία του κεφαλαίου. Και γι' αυτό άλλωστε δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα να συνεργάζεστε με χρυσαυγίτες. Δεν έχετε τοποθετηθεί. Περίμενα τον κύριο Κατρίνη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, να αναφερθεί στα γεγονότα του εργατικού κέντρου του Πύργου. Δεν είπε κουβέντα. Περίμενα σε εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να αναφερθούν στα γεγονότα του εργατικού κέντρου Πύργου. Τίποτα. Ή της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είναι τόσο εύκολο να συνεργάζεστε με υποψήφιο χρυσαυγίτη στο εργατικό κέντρο? Να κάνετε κοινό ψηφοδέλτιο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με υποψήφιο βουλευτή της Χρυσής Αυγής, να νομιμοποιείτε ως εκπρόσωπο στο εργατικό κέντρο Πύργου τον υποψήφιο δήμαρχο της Χρυσής Αυγής και δημοτικό σύμβουλο Πύργου? Και όλα αυτά απέναντι σε ποιους? Απέναντι σε ψηφοδέλτιο που υποστήριζε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, το ΠΑΜΕ. Και μάλιστα κάνετε και κοινή διοίκηση με αυτόν τον τύπο, τον Χρυσαυγίτη λοιπόν, και να αποκλείετε, να μην θέλετε να δώσετε την αίθουσα του εργατικού κέντρου για να κάνει εκδήλωση στο ΚΚΕ. Αυτά δεν σας προνάνε καθόλου, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα? Να τα καταγγείλετε, να τα καταδικάσετε? Όχι. Τα αφήνετε να περνάνε. Για ακριβώς για να διαμορφώνονται οι συνθήκες ανοχής απέναντι σε αυτά τα μορφώματα.
Εμείς λέμε μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να αντιμετωπιστεί τα ναζιστικά και φασιστικά μορφώματα. Αυτή είναι η ανηρήνευτη, συνεχόμενη πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε σχολή. Γιατί μόνο το λαϊκό κίνημα μπορεί να συντρίψει τη Χρυσή Αυγή και τα υπόλοιπα ναζιστικά μορφώματα.